Βρισκόμαστε στην αίθουσα της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, όπου μπροστά σε πλήθος κόσμου πρόκειται να γίνει η παρουσίαση του βιβλίου ποιημάτων της Κικής Ντούζου Χατζηνικολάου, με τίτλο «Σκυρτήματα καρδιάς». Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω την απόψινή παρουσίαση περιγράφοντάς σας μία σκηνή που διαδραματίστηκε περίπου 5 χρόνια πριν σε ένα πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων, την Κο, ένα ζεστό αυγουστιάτικο απόγευμα. Κοντά μας είναι η κυρία Κική Ντούζου Χατζηνικολάου, η συγγραφέας του βιβλίου ποιημάτων «Σκυρτήματα καρδιάς». Καλησπέρα. Καλησπέρα, Λυκιά μου. Σήμερα παρουσιάσατε ένα βιβλίο το οποίο είναι γεμάτο με ποίηματα, τα οποία όμως δεν είναι μόνο σκυρτήματα καρδιάς. Έχετε μέσα πολλά είδη. Ναι, είναι 14 κατηγορίες. Τα έχω ξεχωρίσει έτσι για να μπορεί ο αναγνώστης να διαβάζει αυτά που θέλει και να κάνει την δική του επιλογή. Γιατί σε έναν άνθρωπο αρέσουν τα ερωτικά, σε έναν άνθρωπο αρέσουν τα πατριωτικά. Οπότε ο καθένας έχει την καλύτερη επιλογή. Αυτά τα έκανα όλα τα χρόνια που δούλευα, γιατί ήταν το αντίδοτό μου στη παιδιατρική που ήταν όλο αρνητικά. Όλα τα παιδιά ήταν άρρωστα, κλαίγανε, οπότε αυτό με ισορροπούσε εμένα. Έβρισκα την ισορροπία. Συγκίνηση για την εδώ παρουσία σας απόψε που με τιμάει ιδιαίτερα. Για μένα η ευτυχία της ζωής είναι η αγάπη, ο σεβασμός, η εκτίμηση και η συμπαράσταση μεταξύ των φίλων. Κυρίες και κύριοι, η συσσωρευμένη αρνητική πίεση με τη δουλειά μου σαν παιδίατρος, σε συνδυασμό με την πίεση για άμεση περίθαψη στα άρρωστα παιδιά, με γέμισαν καθημερινά με αρνητική στενοχώρια. Έχοντας υπόψη ότι η επιβίωση του ανθρώπου που στη ζωή είναι η ψυχική ισορροπία του, αναζητούσα το αντίδοτο. Μαζί μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σαλτός, πρόεδρος του Συλλόγου Νεοχωρητών Αυπακτίας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η σχέση σας με την κυρία Ντούζου Χατζηνικολάου είναι σχέση καταγωγής. Είναι σχέση καταγωγής, είναι σχέση αγάπης και αμοιβαίας εκτίμησης των οικογενειών μας. Θυμάμαι τον πατέρα της κυρίας Κικής, ο οποίος, όπως είχα πει και προηγουμένως, δάσκαλός μας, συγγραφέας μας και ποιητής μας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που και σήμερα είμαι σε αυτή την εκδήλωση που έχει σαν αφορμή την κυρία Κική, την έκδοση της κυρίας Κικής. Είμαι πολύ περήφανος. Μιλάμε για μια γυναίκα με πολλά ταλέντα. Η Κική μαζί, και όλη η οικογένειά της, αλλά η Κική, εκτός από το συγγραφικό της έργο, ήταν μια εκπληκτικός γιατρός, ενδυματολόγος, και επαναλαμβάνω και πάλι, νιώθουμε πολύ περήφανοι που είναι χωριανή μας, που είναι πατριώτησά μας. Και είμαστε πολύ περήφανοι και εύχομαι το βιβλίο της να ταξιδέψει σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Ανέωσον της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Θα με επιτρέψετε να μην αναφέρω πάλι όλους τους προέδρους, γιατί δεν τους θυμάμαι, τους είπε η Μαρία. Να καλωσορίσω όμως ιδιαίτερα τον αγαπητό μου πρόεδρο της Εταιρείας Λογοτεχνών, τον Κώστα Καρούσο, εκλεκτό λογοτέχνη, που είναι και καινούριος στο θόκο της Προεδρίας της Εταιρείας Ελληνών Λογοτεχνών, της ιστορικότερης εταιρείας στον χώρο της λογοτεχνίας, που εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία σε ό,τι θα προσπαθήσει. Ο κύριος Νίκος Ταβουλάρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ταβουλάρη. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Η κυρία Ντούζου Χατζηνικολάου είναι μέλος της Ένωσης και ένα από τα ενεργά μέλη. Ασχολείται με την ποίηση εδώ και πολλά χρόνια. Η κυρία Ντούζου Χατζηνικολάου είναι ενεργό μέρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Ασχολείται με την ποίηση αρκετά χρόνια. Βέβαια, τώρα μας παρουσιάζει τυπωμένο το πρώτο της βιβλίο, αλλά εμείς έχουμε τη χαρά να τη γνωρίζουμε σε πολλές εκδηλώσεις, σε απευθείας απαγγελίες της. Και μας είπε ότι έχει και πάρα πολύ υλικό για τα μελλοντικά της σχέδια. Ασφαλώς και έχει. Και εγώ γνωρίζω ότι η ζωή ήταν μια ζωή διαρκής. Διαρκές γράψιμο, με την ποίηση ασχολείται πολλά χρόνια και έχει πάρα πολύ υλικό. Πολύ σύντομα θα έχουμε, όπως σας είπα, και άλλα βιβλία της.
από την παρουσίαση του βιβλίου ποιημάτων της Κικής Ντούζου Χατζηνικολάου για το nstv.gr, Εριέλα Χρυσού.